Και να συνδεθούμε με την κυρία Δέσποινα, την μητέρα ενός πεντάχρονου παιδιού στην Πάτρα. Καλή σας ημέρα, κυρία Δέσποινα. Καλή σας ημέρα. Ταλαιπωρηθήκατε κι εσείς και το παιδί σας. Τι έχει συμβεί, κυρία Δέσποινα, για πείτε μας. Ναι, είχαμε ένα επεισόδιο. Προηγούμενη Πέμπτη, βασικά, είχαμε πάει σε ένα μεγάλο κατάστημα παιχνιδιών εδώ στην Πάτρα. Και δεν μας αφήσανε να μπούμε, μας κάνανε έλεγχο στην υπνοχή, να βάλουμε μάσκα. Το παιδί δεν δεχόταν. Βασικά έκανα και την κίνηση να φορέσω μάσκα, αλλά το παιδί δεν δεχόταν και φώναζε. Το παιδί όρμα για να μπούμε μέσα, εμείς το τραβούσαμε έξω. Για να κάτσουμε να συζητήσουμε με την κυρία, το θέμα ότι το παιδί είναι αμαία, είναι στον φάσμα. Είναι παιδί με αναπηρία. Ναι. Και εξαιρούμαστε τον νόμο για τη μάσκα. Η κυρία δεν καταλαβαίνω. Του λέω να σας δείξω το χαρτί του και πάω το παιδί έχει ψυχιατρική πάθηση και δεν είναι υποχρεωμένο. Όχι, μου λέει δεν με καλύπτει, θέλω χαρτί από γιατρό. Λέω θέλετε να δείτε τη λέξη γραμμένη ότι εξαιρείται από μάσκα. Αφού σας το λέω ότι υπάρχει νόμος εδώ και 1,5 χρόνο που εξαιρούνται. Δεν μας άφηνε να μπούμε. Το παιδί άρχισε, τσίριζε, φώναζε. Και αντίλη αναγκάστηκα να τον πάρω να φύγω. Δεν δεχόταν με τίποτα ούτε η κυρία να μας αφήσει να μπούμε, ούτε και το παιδί να κάτσει εκεί στην υποδοχή. Τι λέει να μπει. Εντάξει, τα παιδιά με τον αυτισμό δεν έχουν την ίδια αντίληψη και κατανόηση. Σε αυτό έχετε δίκιο. Δεν δέχονται. Δεν το καταλαβαίνουν. Για εμένα έπρεπε η κυρία να μας αφήσει να μπούμε, έπρεπε να είναι ενημερωμένη. Είναι ένα κατάστημα πολύ γνωστό που πάμε συχνά με το παιδί. Ποτέ δεν μας είχε γίνει παρατήρηση να πω έτσι ότι δεν θα πείτε. Έγινε πρώτη φορά. Όταν μίλησα με την υπεύθυνη, ναι, μου λέει έχετε δίκιο, συγγνώμη, αλλά οι υπάλληλοι δεν ήξερα. Ακόμη και αν δεν ήξερε υπάλληλος, πώς το πιστέψουμε, ότι δεν γνώριζε τον νόμο και τους κανονισμούς που υπάρχουν, έπρεπε να μιλήσει πιο ευγενικά και να το ψάξει η ίδια να. Φυσικά δεν μιλούσε καθόλου. Ναι. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Δεν μιλούσε καθόλου. Απλά καθόταν και μας κοιτάει και περίμενε μέχρι ή να βάλει το παιδί τη μάσκα ή να σηκωθούμε να φύγουμε. Υπήρχε άλλος κόσμος εκεί κοντά, κυρία Δέσποινα, πώς ναι, αντέδρασαν. Είπε, δεν μιλάει κανείς. Δυστυχώς. Δεν μιλάει κανείς. Από πέρα έχουμε να σας πω κάτι. Υπάρχει και ο ρατσισμός όταν βλέπουν ένα παιδάκι ή έναν άνθρωπο, να το πω έτσι, ο οποίος είναι διαφορετικός και πόσο μάλλον εμείς με τα παιδιά που έχουν ρατσισμό και άλλες παθήσεις τέτοιες. Υπάρχει και ρατσισμός, υπάρχει και αποκλεισμός για εμάς. Το έχω νιώσει πολλές φορές. Έχω φύγει και από την παιδική χαρά γιατί εκεί τα γάντια που το παιδί μπορεί να ήθελε κάτι και να μην μπορούσε και να φώναζε. Πάντα υπάρχουν ειδικές δομές που είναι για την εξυπηρέτηση των παιδιών μεν, αλλά αν το σκεφτεί, εγώ το σκέφτομαι ότι είναι ένας αποκλεισμός, ένας μικρόκοσμος. Το έχουμε χωρίσει. Είμαστε οι τυπικοί και είναι και οι αυτιστικοί. Δεν μας δέχονται δυστυχώς. Με την πανδημία έχουν ενταθεί αυτές οι δυσκολίες, κυρία Δέσποινα. Τι είπατε, δεν σας άκουσα. Λέω με την πανδημία έχουν ενταθεί αυτές οι δυσκολίες. Τι εννοείται αν έχουν ενταχθεί. Ενταθεί, ότι έχουν αυξηθεί, ότι είναι πιο δύσκολη η κατάσταση για τα παιδιά. Είναι πιο δύσκολη, βέβαια είναι δύσκολη. Βέβαια είναι, τα παιδιά δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Υπήρξε φορές που το παιδί μου ξέσπασε γιατί δεν μπορούσα να το πάω στην παιδική χαρά με την πρώτη πανδημία που ήταν κλειστές. Ήθελε να πάει σε ένα κατάστημα. Όπως το συγκεκριμένο που πάμε συχνά εμείς γιατί παίζουμε και μας αρέσει, δεν μπορούσαμε να πάμε γιατί είναι κλειστό. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι η καθημερινότητά σας και εσάς και στο παιδί σας είναι δύσκολη και ότι βιώνετε κι εσείς σε διαφορετική αντιμετώπιση, όχι και στο πολυκατάστημα που πήγατε, αλλά και στην παιδική χαρά. Βιώνετε ένα τύπο ρατσισμού, δυστυχώς. Και ρατσισμός, γιατί ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ναι. Υπάρχουν σποτάκια ακόμα και για τις γαλάζιες θάλασσες και ο κόσμος νομίζει ότι οι αυτιστικοί είναι εξωγήινοι. Δεν καταλαβαίνουν, δεν ξέρουν. Ναι. Είναι αποκλεισμός, όχι απλά ρατσισμός. Το οποίο... Όχι μόνο αυτισμός. Πολλά παιδάκια που έχουν διάφορες παθήσεις. Ναι.
Το οποίο είναι συγκλονιστικό να συμβαίνει στην Ελλάδα το 2021, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι ανενημέρωτος ο κόσμος, δεν γνωρίζει. Το παιδάκι σήμερα πώς είναι? Φαντάζομαι θα το ξεχάσει αυτό το περιστατικό. Καλά είναι, θεωρώ ότι το έχει ξεχάσει. Μου έχει ζητήσει κανένα δύο φορές να ξαναπάμε. Βασικά δεν θέλω να πάω, αλλά θα πάω κάποια στιγμή, σίγουρα θα πάω, γιατί παιδί είναι παιδί και έχει μάθει. Αν παιδί, μπορείτε να πάτε μόνοι σας στην αρχή να συνεννοηθείτε με τον υπεύθυνο. Όχι, όχι, δεν υπάρχει λόγος. Δεν θέλετε. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνω αυτό. Γιατί να πάω να συνεννοηθώ? Από τη στιγμή που με καλύπτει ο νόμος. Επειδή το προβλέπει ο νόμος και επειδή το παιδί σας ζήτησε να πάτε, αλλά σαφώς εσείς αποφασίσετε. Να πάω ότι να καλώ προς συνεννόηση, ότι άχ, σας παρακαλώ, αφήστε με, γιατί... Σωστά, σωστά το λέτε. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Σωστά το λέτε. Ναι, όχι, θα πάω και θα παρουσιάσω τον νόμο και αν δεν δεχτούν αυτή τη στιγμή, τη φορά, θα διδάσω διαφορετικά εννοείται. Την πρώτη φορά στάστηκα και τα έχασα. Είναι μέσα στην Πάτρα το πολυκατάστημα, μην μας το πείτε. Είναι μέσα στην Πάτρα, στην πόλη. Ναι, το δεύτερο πολυκατάστημα, το οποίο είναι στην παραλιακή. Κοντά στην παραλιακή της Πάτρας. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ευχαριστούμε Δέσποινα. Πολύ, κυρία Δέσποινα. Να είναι καλά το παιδί σας. Να είστε καλά και εύχομαι ο κόσμος να ενημερωθεί, ειδικά για τον αυτισμό, γιατί είναι μια πάθηση η οποία δεν έχει χαρακτηριστικά γνωρίσματα, δεν το καταλαβαίνει εύκολα. Και εύχομαι να ενημερωθεί ο κόσμος για να γίνει και η ζωή μας λίγο πιο εύκολη. Έχετε δίκιο σε αυτό. Τα άτομα με αναπηρία πρέπει να γίνουν ορατά στην κοινωνία μας. Δηλαδή, πραγματικά υπάρχει ένα πέπλο που αυτή τη στιγμή που, και όλο το όλα τα προηγούμενα χρόνια που λίγο πολύ καλύπτει αυτά τα άτομα. Και τα άτομα με κινητικές αναπηρίες δεν μπορούν στις ράμπες, πάει ο άλλος και παρκάρει. Όχι, δεν, μπορούν να, δεν κινούνται στους δρόμους. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Αυτό το απόστομα πρέπει να σταματήσει. Να γίνουν ορατοί αυτοί οι άνθρωποι. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι? Να υπάρχει το σπότ για την ενημέρωση, καρέτα-καρέτα εννοείται. Αλλά δείξτε μας και εμάς λίγο να φανούμε, να νιώσουμε καλύτερα, να μπορούμε να βγούμε άνετα. Έχουμε έρθει πολλές φορές σε δύσκολη θέση. Και όχι μόνο εγώ. Η μητέρα με, που την κατεβάσανε από το καράβι. Έχετε γνώση για αυτό το θέμα? Όχι. Την κατεβάσανε γιατί. Ναι. Ερχόταν από Κέρκυρα και πήγαινε παξούς και επειδή το παιδί της μπορεί για κάποιο λόγο να φώναζε ή να έκανε φασαρία, αυτιστικό παιδί, την κατεβάσαν στη Λευκύμη. Την κατεβάσαν με το παιδί της στη Λευκύμη γιατί το παιδί της ενοχλούσε τους άλλους επιβάτες. Είναι συγκλονιστικό αυτό που μας λέτε τώρα, απαράδεκτη συμπεριφορά πραγματικά. Το 15 Αύγουστο έγινε αυτό γιατί ενοχλούσε. Έχω φύγει κι εγώ. Και από μαγαζιά και από παιδικές χαρές και από καφετέρια. Γιατί το παιδί μου θα δει κάτι, ένα ερέθισμα και θα αρχίσει να φωνάζει.